σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του YOLOGIFT, άλλο ένα Jumbo Haul και αυτή τη φορά είναι Jumbo Haul οργάνωσης, καθαριότητας, τέτοια πραγματάκια. Πάμε να τα δούμε. Το πρώτο που πήρα, γιατί θα ταιριάζει τέλεια με τους καναπέδες μου το χειμώνα, είναι αυτό εδώ το ωραίο κουβερλί, κάλυμα, κουβέρτα, δεν ξέρω. Είναι σε πετρόλ χρώμα και νομίζω ότι θα ταιριάζει φανταστικά στο σαλόνι. Πήρα έπειτα τέτοια σακούλες, έχω αρκετές, είναι αυτές οι υφασμάτινες σακούλες που αποθηκεύεις ρούχα, παπλώματα κτλ. Αυτές με βολεύουν πάρα πολύ για τα ρούχα της Αναστασίας που είναι μικρά, οπότε τα βάζω μέσα για να μπορώ να τα αποθηκεύσω και να τα κρατήσω. Έχει σε διάφορα μεγέθη. Το συγκεκριμένο είναι μπέζ και είναι σε αυτήν εδώ την διάσταση που νομίζω ότι είναι ιδανική γιατί δεν είναι ούτε πολύ μεγάλη ούτε πολύ μικρή και χωράει πράγμα αρκετό. Ούτως ή άλλως τα παιδικά ρούχα είναι μικρούλικα, οπότε μια χαρά θα τα χωρέσει. Πήρα στο Γιάννη αυτήν εδώ την κρεμάστρα που είναι για ζώνες. Βάζει αρκετά συχνά ζώνες λόγω της δουλειάς του, οπότε θέλω να του τις οργανώσω με αυτήν εδώ την κρεμάστρα. Βολεύει πάρα πολύ και έχει και κάτι άλλα τέτοια με πιο μεγάλα στρογγυλά που βολεύει πάρα πολύ για φουλάρια, και για ζώνες βολεύει και εκείνο, αλλά αυτό βολεύει επίσης και για τσάντες. Άμα είναι μικρούλικες, έτσι να τις κρεμάτε και να μην τις έχετε όλες πεταμένες κάτω, είναι πάρα πολύ ωραίο. Πήρα μετά ένα καινούριο σιδεροπανό για τη σιδερόστρα μου, για να μπορώ να το αλλάζω για να το πλένω. Από ό,τι φαίνεται θα είναι αρκετά μεγάλο, βέβαια έχει και αυτά εδώ τα φυλάκια που μπορείς να το δένεις για να σου κάνει ακριβώς στη σιδερόστρα, βέβαια δεν έχει από εδώ. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Νόμιζα θα έχει παντού για να το δέσω. Θα δούμε πώς θα το βάλω. Το πήρα για να μπορέσω να το αλλάζω με αυτό που έχω τώρα, να το πλένω δηλαδή, οπότε σε ελπίζω να μου βολέψει. Μετά έχει αυτό εδώ το υφασματάκι, το οποίο δεν το είχα ξαναδεί, που είναι για ευαίσθητα ρούχα. Θέλω να το προσπαθήσω πάνω από στάμπες για να δω άμα μπορώ να το σιδερώσω. Δεν ξέρω βέβαια γιατί βλέπω μικρές τρυπίτσες. Να το ανοίξω να το δείτε. Δεν ξέρω δηλαδή αν φαίνεται κιόλας στην κάμερα. Αν θα βολέψει, γιατί ούτως ή άλλως θα περνάει η θερμότητα και μπορεί να μου την κάψει τη στάμπα. Θα το προσπαθήσω ωστόσο. Λέει ότι είναι για ευαίσθητα ρούχα, τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς. Αφήνει τον ατμό να περνάει. Μήπως είναι για παντελόνια, έτσι, για λινό και για τέτοιο. Τέλος πάντων, το είδε εκεί. Θα το προσπαθήσω. Πήρα μετά δύο τέτοιες κρεμάστρες για τα παντελόνια του Γιάννη επίσης, για να οργανώσω λίγο την ντουλάπα του. Εδώ από ό,τι βλέπουμε χωράει 1, 2, 3, 4, 5 και άλλα 5 από εδώ 10 παντελόνια. Και νομίζω βολεύουν αυτά εδώ, γιατί οι άντρες γενικά έχουν πολλά παντελόνια, οπότε θέλει οργάνωση ρε παιδί μου. Και το καθένα στη δικιά του κρεμάστρα να είναι, δηλαδή κάποια στιγμή μπουχτίζει και δεν χωράνε τίποτα. Οπότε θεωρώ ότι αυτές εδώ θα μας λύσουν τα χέρια για να βάλουμε παντελόνια, δηλαδή που δεν φοράει συχνά ή που φοράει συχνά, για να τα βρίσκει πιο εύκολα και να είναι σωστά οργανωμένα και διπλωμένα για να μην τσαλακώνονται. Μετά πήρα αυτά εδώ τα αρωματικά για τις ντουλάπες, τα οποία είναι με φραουλίτσα και πραγματικά έχει μοσχοβολήσει ο τόπος και το κουτί του Jumbo μυρίζει φράουλα. Είναι απίστευτο τέλειο. Είναι φανταστικά. Φανταστικά. Έχει φράουλα. Έχει και αυτά τα κρεμαστράκια εδώ για να μπορείς να το βάλεις στο σίδερο μέσα στη ντουλάπα. Και παιδιά μυρίζουν τέλεια. Πραγματικά αυτά πάρτε τα. Μοσχοβολάνε. Πήρα
πήρα σφουγγάρι για να πλένω το αυτοκίνητο. Ήθελα πάρα πολύ καιρό να πάρω ένα σφουγγάρι αυτοκίνητο και πάντα το ξέχναγα. Αυτός εδώ είναι ο κλασικός ο κίτρινος σπόγκος αυτοκίνητου για τέλειο αποτέλεσμα κτλ. Οπότε επιτέλους απέκτησα το δικό μου σφουγγάρι να πλένω το αμάξι. Επίσης για το αυτοκίνητο πήρα και αυτό εδώ το, πώς το λένε, δέρμα σαμούα, πετσί το λέγαμε εμείς, για να μπορείς να το περνάς μετά αφού το έχεις πλύνει για να γυαλίσεις το αυτοκίνητο. Και αυτά εδώ θυμάμαι ότι ήταν καλά, τώρα ελπίζω να κρατήσει λίγο διάστημα, να μην πεταχτεί από την πρώτη φορά. Δεν το έχω ξαναπάρει, πείτε μου αν το έχει χρησιμοποιήσει κάποιος και αν έχει κάνει δουλίτσα, αν το γυαλίζει δηλαδή μετά το αμάξι. Και έχω σκοπό να πλύνω πολύ αυτοκίνητο, το αντιλαμβάνεστε. Πήρα αρωματικά για το αυτοκίνητο, θα παίρνω κάθε φορά που θα αγοράζω από τα Jumbo τέτοια, γιατί πραγματικά δεν μπορώ να βρω στην περιοχή μου αρωματικά ωραία. Και αυτό εδώ είναι το Fresh Air και είναι πάρα πολύ ωραίο. Τα ξαναπήρα. Πήρα επίσης αυτό εδώ το μαγικό stick, το οποίο είναι για το σίδερο. Αυτό τι κάνει, καθαρίζει ουσιαστικά την επιφάνεια του από το σίδερο για να μην αφήνει λεκέδες στα ρούχα. Όσες δεν το ξέρετε, πηγαίνετε να το πάρετε, είναι φανταστικό. Έχει αυτό εδώ το κεράκι μέσα, αυτή την μπάρα, την οποία την περνάς στο σίδερο και καθαρίζει την επιφάνεια. Τη γυαλίζει, πραγματικά τη γυαλίζει και είναι τέλειο. Το πράγμα που πήραμε είναι αυτή εδώ η ωραία βαλίτσα, γιατί ήθελε ο Γιάννης μου μια καινούργια βαλίτσα για τα ταξίδια του, οπότε πήραμε αυτήν εδώ, η οποία είναι 60 λίτρα και θεωρώ ότι θα τον βολέψει πάρα πάρα πολύ. Είναι σκληρή η επιφάνειά του, είναι μαύρη, την είχε και σε ασημεία αλλά δεν την στέλναν ηλεκτρονικά, έπρεπε να πας από το κατάστημα να την πάρεις. Έχει και το χερουλάκι εδώ και νομίζω θα τον βολέψει πάρα 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 πολύ. Έχει μέσα και τις θικούλες. Πάρα πολύ ωραία. Και είναι το μεσαίο μέγεθος. Δεν είναι ούτε το μικρό ούτε το πολύ μεγάλο. Οπότε θεωρώ ότι θα τη ευχαριστηθεί πάρα πολύ στα ταξίδια του. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like αν ναι. Εγγραφή στο κανάλι μας. Και μέχρι την επόμενη φορά. YOLO.